συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντρόφους, την τοπική οργάνωση του Αλμυρού και όλη αυτή τη διοργάνωση και για το εκλογικό κέντρο που ετοιμάσαν. Το κίνημα Αλλαγής είναι η σύγχρονη έκφραση της κεντροαριστεράς. Συνεχίζουμε με τις αξίες και τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί δεν βλέπω, έτσι, συγγνώμη. Με σεβασμό στην ιστορία μας και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Συνδυάζουμε το νέο με την ανανέωση και την εμπειρία. Μπορούμε να γίνουμε καταλήτες των πολιτικών εξελίξεων στον τόπο, γιατί ερχόμαστε από μακριά και η ιστορία μας είναι γεμάτη από σκληρούς και αποφασιστικούς αγώνες που αναμόρφωσαν τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Το κίνημα Αλλαγής είναι η συνέχεια της αλλαγής του 1984 του Ανδρέα Παπανδρέου, της μεγαλύτερης πολιτικής μεταρρύθμισης που έγινε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, κάνοντας βαθιές τομές στην ιστορική εξέλιξη της χώρας και αφήνοντας ανεξίτηλα αποτύπωμά της στο πέρασμα του χρόνου. Είναι η παράταξη που κατάφερε να ξαναδώσει στους Έλληνες την εθνική τους περηφάνεια, να φέρει στην πληγωμένη ελληνική κοινωνία από τον εμφύλιο την εθνική συμφιλίωση, να δώσει ευκαιρίες και αξιοπρέπεια στους μη προνομιούχους και στους νέους, να δώσει ζωή και ελπίδα στην παραμελημένη Ήπεθρο και στους αγρότες, να δημιουργήσει τη νέα μεσαία τάξη, να θεμελιώσει το κοινωνικό κράτος και να χτίσει το εθνικό σύστημα υγείας, να φτιάξει θεσμούς διαφάνειας και αξιοκρατίας όπως το ΑΣΕ. Δυστυχώς, οι δυνάμεις της συντήρησης και του λαϊκισμού προσπαθούν να σβήσουν την ιστορική μνήμη του κινήματό μας για να συνεχίσουν να τολερατούν και να παίζουν ανενόχλη το παιχνιδάκι του διπολισμού. Εμείς κοιτάζουμε το αύριο της πατρίδας μας και των παιδιών της, γιατί θεωρούμε πατριωτικό μας καθήκον την ανόρθωση της χώρας και την επιστροφή της στην κανονικότητα. Βγαίνουμε ξανά μπροστά δυνατοί και αποφασισμένοι, τώρα που κλείνει ο κύκλος και η κυβερνητική θητεία μιας ομάδας που καταπάτησε αρχές και αξίες της αριστεράς και εφάρμοσε μια δεξιά, αντιλαϊκή πολιτική υποταγμένη στις εντολές των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Δεν πιστεύουμε πως η λύση για την έξοδο από την κρίση είναι η παλινόρθωση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι κι αλλιώς για μας, Τσίπρας και Μητσοτάκης τσακώνονται και στην πραγματικότητα για το ποιος είναι ο πιο καλός μαθητής της σχολής λιτότητας του Βερολίνου. Ενώ στο παρελθόν έσχιζαν τα μνημόνια στο Ζάπιο και βαρούσαν τα ταούλια. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία να παίζουν με τις τύχες του τόπου μας. Αρκετά με τις σκοπορομαχίες και της ανεπινότητας. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ριζική αλλαγή πολιτικής. Εμείς, το κίνημα Αλλαγής, έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδας, το οποίο θεωρούμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουμε ενωμένους τους Έλληνες πάνω σε μια νέα εθνική πολιτική συμφωνία. Πάνω σε ένα νέο ριζοσπαστικό και προοδευτικό πλαίσιο αλλαγών μεταρρυθμίσεων που θα βγάλει με ασφάλεια τη χώρα στο ξέφωτο. Γι' αυτό ζητάμε ισχυρή εντολή για να εξασφαλίσουμε πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν είμαστε ο τρίτος ο πόλος. Είμαστε ο μόνος δρόμος. Οι εκλογές θα δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε ένα δρόμο ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ελπίδας. Εμείς θέλουμε και μπορούμε. Δώστε μας τη δύναμη. Οι υποψήφοι βουλευτές του κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία είναι ο Αναστασίου Γιάννης, η Βετζιλίδη Μάνια από τη Σκόπελο και δεν βρίσκεται κοντά μας σήμερα, ο Πλαστάρας Τρίφωνας, τον οποίο είχε κάποια άλλη υποχρέωση πιθανό να έρθει σε λίγο, ο Σακόπουλος ο Γιάννης που είναι εδώ, η Φορτούνα η Έλενα που είναι και αυτή εδώ, το δικό σας παιδί από τον Αλμυρό, ο Χατζηδημητρίου Φώτης, ο Καφτούρας ο Νίκος που κι αυτός πιστεύω σε λίγο θα προλάβει να έρθει, και η Ελένη Χριστομιλιά, η οποία και για αυτήν λόγω δουλειάς δεν μπορούσε να παραδοθεί. Καλώς το βήμα τον υποψήφιο βουλευτή του κινήματος Αλλαγής, τον Χατζηδημητρίου του Φώτη. Φίλες και φίλοι, και εγώ σας ευχαριστώ. Απόψε έχουμε την τιμή να είμαστε 4 από τους 8 υποψηφίους. Επειδή είμαστε και μια ευγενική παράταξη, θα καλέσω την κυρία της παρέας, την Ελένη την Φορτούνα, να ξεκινήσει. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω σε τόσο κόσμο. Λοιπόν, ονομάζομαι Ελένη Φορτούνα, είμαι υποψήφια με το κίνημα Αλλαγής.
Ανταποκρίθηκα στην πρόταση συμμετοχής μου στο ψηφοδέλτιο του νομού Μαγνησίας και ευχαριστώ το κίνημα Αλλαγής για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Ανήκω στον χώρο της κεντροαριστεράς και πιστεύω ότι το κίνημα Αλλαγής είναι η μόνη δύναμη δημοκρατικής ομαλότητας και πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Είμαστε η σύγχρονη έκφραση της κεντροαριστεράς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά από την ηχηρή αποδοκιμασία με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εξήγηλε πρόορες εκλογές μπρος στα διέξοδα που δημιούργησε. Αυτό που βιώνουμε όλοι μας είναι η εγκατάλειψη, ανασφάλεια, ανεργία. Καθημερινά αντικρίζουμε το αποκρουστικό πρόσωπο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το αποτέλεσμα του έργου της. Ψήφος στο κίνημα αλλαγής σημαίνει εγγύηση για καλύτερη ζωή. Εμείς θέλουμε και μπορούμε με το πρόγραμμα Ελλάδα να εξασφαλίσουμε την αποκατάσταση εισοδημάτων μόνιμα και σταθερά και όχι με προσωρινά επιδόματα. Θέλουμε και μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δημόσια αγαθά και τον εθνικό μας πλούτο. Είμαι έστω η παράταξη που το κατάφερε στο παρελθόν, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Είπαμε μόνο την αλήθεια και συνεχίζουμε να τη λέμε. Την ιστορική μνήμη του κινήματος δεν μπορούν να τη σβήσουν οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Τα επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ στην παιδεία, στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος, στα χρόνια που ακολούθησαν, απαξιώθηκαν γιατί δεν υπήρξαν αξιόπιστες κυβερνητικές επιλογές. Το κίνημα αλλαγής εγγυάται την επιστροφή στις χρυσές και ελπιδοφόρες μέρες. Αυτό που ζητάμε είναι Αυτό που ζητάμε είναι να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για να εξασφαλίσουμε μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν προτιθόμεθα να είμαστε η ουρά ή ο τρίτος πόλος την επομένη των εκλογών. Η ψήφος μας στο κίνημα αλλαγής είναι μονόδρομος για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πατέρα μου Νικόλα Φορτούνα για τη στήριξη και την μητέρα μου Μαργαρίτα. Ελάτε να ανεβάσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τον σύντροφο Γιάννη Αναστασίου να συνεχίσει. Ως απόδοση ενός ευχαριστώ από σας γιατί ήμουν εδώ και το 12 και το 15 στα δύσκολα της παράταξης. Τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Το 12 και το 15 δώσαμε πολύ μεγαλύτερες μάχες από ό,τι αυτή. Αλλά και αυτή είναι κρίσιμη. Ίσως είναι πιο κρίσιμη από όλες. Διότι τώρα θα κριθεί αν θα καταφέρουμε να την ξαναφτιάξουμε την παράταξη από την αρχή και να φτιάξουμε αυτό που έλεγα πριν σε έναν σύντροφο, όχι το παλιό ΠΑΣΟΚ, αλλά ξαναφτιάξουμε το καλό ΠΑΣΟΚ, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος και η οποία, αν βάλουμε το ζύγι, είναι το ροβαρές στα καλά και όχι στα αρνητικά. Ό,τι μας στεναχώρησε και ό,τι μας έχει πληγώσει, το έχουμε αφήσει πίσω, όχι γιατί κάποιοι εξ αυτών δεν είναι πια στο χώρο, αλλά γιατί έχουμε καταλάβει και με όσα έχουν συμβεί στον τόπο, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και υπάρχει ένα μεγάλο προσόν για τον πολιτικό μας φορέα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το προσόν δεν είναι ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί που πήγαμε το έλλειμμα στο 15% του ΑΕΠ, ήταν ο Καραμαλής. Το προσόν δεν είναι ότι αναγκαστήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις όταν οι άλλοι κρυβότανε και έπρεπε να έρθουν μαζί μας. Το προσόν είναι ότι τις πήραμε τις αποφάσεις. Ότι είχαμε την ευθύνη να κοιτάξουμε πρώτα τον τόπο και μετά το κόμμα. Είδαμε τους πολίτες,
τις ανάγκες τους. Είδαμε την ανάγκη εσείς που έχετε μια ηλικία και έπρεπε να πάρετε τις συντάξεις, να συνεχίσετε να τις παίρνετε. Τα φάρμακα να είναι στη θέση τους. Η ζωή, παρά τα προβλήματα, να προχωρά σε αυτόν τον τόπο και να δημιουργούνται οι συνθήκες ελπίδας. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά ότι μας πήγε το έλλειμμα στο 15,9 του ΑΕΠ και την κοπάνισε. Δεν είναι ότι ο Καραμαλής έπαψε για 10 χρόνια τώρα να μιλά. Είναι ότι όταν τους χρειάστηκε η χώρα, ήταν στο ζάπιο και είχαν το 1, 2, 3 ζάπια, 3 ολόκληρα χρόνια θυσία από αυτή την παράταξη, αγώνας για ενότητα, και η Νέα Δημοκρατία ήρθε όταν εξασφάλισε ο Σαμαράς την Πρωθυπουργία. Αλλά έστω και έτσι, καταφέραμε αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια, την ευθύνη, γιατί ο προοδευτικός άνθρωπος, η προοδευτική παράταξη κρίνεται στα δύσκολα, όχι στα εύκολα και στις παροχές, κρίνεται στην έννοια της ευθύνης απέναντι στον κόσμο. Την έννοια της ευθύνης την έχουμε πραγματικά όχι πληρώσει, την έχουμε καμάρει, παιδιά. Σύντροφοι, πρέπει να καμαρώνουμε για το ότι κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Πρέπει να καμαρώνουμε γιατί εμείς το ζητούσαμε συνένεση από το 9 και αυτή δεν ερχόταν. Πρέπει να καμαρώνουμε που ο Τσίπρας πήρε την εξουσία με ψέματα και λαϊκισμό. Πρέπει να καμαρώνουμε που πήγαινα εγώ το 15 στα χωριά να ζητήσουμε ψήφο και μου έλεγαν ο κόσμος θα συνεργαστείτε μετά, ε. Και έλεγα εγώ ως γνήσιος προοδευτικός άνθρωπος, λογικά. Και αυτοί πήγαν και κάναν κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Πρέπει να καμαρώνουμε για το τι είμαστε και για το ποιοι μείναμε. Πρέπει να καμαρώνουμε γιατί είμαστε εδώ ενωμένοι με τα προβλήματά μας, με τις γκρίνιες μας, αλλά έχουμε ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να φτιάξουμε αυτόν τον τόπο και πάλι. Να φτιάξουμε αυτή την παράταξη να συμβάλλει όσο καλύτερα και περισσότερο μπορεί στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όμως, με όρους αλήθειας. Με όρους αλήθειας και εντυμότητας. Αυτό είναι η προοδευτική παράταξη σήμερα. Όχι ψέματα. Όχι υπερβολές, όχι λαϊκισμοί, όχι εύκολες απαντήσεις για να πάρουμε την ψήφο. Δεν είμαστε εδώ για να πάρουμε την ψήφο κανενός. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ψήφο όλων των πολιτών. Και θα την τιμήσουμε αν έχουμε σχέδιο. Αν πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αν πούμε στον αγρότη εδώ του Αλμυρού ότι δικαιούται να παίρνει αγροτικό πετρέλαιο όπως παίρνει ο αγρότης στη Γερμανία 40 λεπτά. Και πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πληρώνει τη ΔΕΗ στην Πομόνα που βγάζει νερό λιγότερο. Αλλά ότι θα είναι και ένας επιχειρηματίας που θα συμβάλλει λίγο περισσότερο, αφού όμως έχει φοροαπαλλαγές στον κεντρικό, στον κορβανά ολονών μας. Πρέπει να πούμε αλήθεια για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, που χρειαζόμαστε και πρέπει να υπάρξουν. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν πρέπει να πούμε και πολλά. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για μένα. Μόνο ότι νιώθω ότι οι περισσότεροι με ξέρετε, θέλω να σας πω ότι ήμουν πάρα πολύ σκεπτικός για το αν έπρεπε να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής. Ξέρετε, δεν είστε μόνο εσείς που απογοητεύεστε με όσα γίνονται και όσα είναι στην εικόνα. Είμαστε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε. Με προβλήματα, με αγωνίες, με ανάγκες, άλλωστε είμαστε, εμείς όλοι είμαστε δικοί σας άνθρωποι, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, δεν είμαστε κανένα τζάκι. Σκέφτηκα όμως ότι αυτό που δεν έχω δικαίωμα να κάνω είναι δύο πράγματα. Μια πορεία από το 12 και μετά να μην τη φτάσω στο τέλος και κάτι που το θεωρώ πιο πολύτιμο από όλα. Δεν είμαι εδώ ούτε για την έδρα, ούτε για τα οφίτσια. Είμαι εγώ εδώ και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, αλλά εγώ είμαι γι' αυτό, γιατί μετράει ο αγώνας και η προσπάθεια. Μετράνε οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες μας. Και ας μην βγει, ούτε σε καλό, ούτε με έδρα. Αλλά ξέρετε κάτι, θα βγει αυτή η έδρα. Και θα βγει γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι μπορούμε να τους κοιτάμε και πάλι στα μάτια, καθαρά, με διαφάνεια. Και ξέρει ότι είμαστε αγωνιστές
οι οποίοι με ανιδιοτέλεια μπαίνουμε μπροστά και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Και θέλουμε να γίνετε η κοινωνία αυτού του μηνύματος όλες αυτές τις μέρες στα σπίτια σας, στους φίλους σας, στις παρέες σας. Έτσι θα ξανακάνουμε το κίνημά μας δυνατό. Και να είστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το κάνουμε δυνατό. Κοιτάξτε, λέω όλες αυτές τις μέρες το εξής. Δεν μπορεί το ψέμα να είναι στο 26% και η αλήθεια να είναι στο 5%. Ήρθε η ώρα της ισορροπίας. Ήρθε η ώρα να ισορροπήσει η κατάσταση. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι κουκουέ του κέντρου. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι για να υπηρετεί το λαό, να δίνει λύσεις. Ερχόμαστε από μακριά. Έχουμε να περηφανευόμαστε για αλλαγές, για μεταρρυθμίσεις, για τομές. Για το ότι φέραμε το άλλο μισού του ελληνικού λαού, όχι στην εξουσία, όχι στα πράγματα, στην αξιοπρέπεια ενός Ευρωπαίου πολίτη. Με λάθη, με ελλείψεις. Αλλά το ζύγι είναι ψηλά. Τα θετικά είναι περισσότερα. Σας καλώ όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να πω ότι είναι τιμή μας που έχουμε ένα τέτοιο συνυποψήφιο όπως το Φώτο Χατζηδημητρίου κοντά μας. Είχε χρόνια ο Αλμυρός να έχει υποψήφιο βουλευτή. Τιμήστε τον, τιμήστε μας και να ξέρετε ότι έχετε να κάνετε με ανθρώπους που δεν θα σας διαψεύσουμε. Όσοι με ακούτε στο ραδιόφωνο ή με βλέπετε χρόνια, ξέρετε ποιος είμαι, δεν έχω περισσότερα. Θέλω να σας πω ότι και οι περισσότεροι από όσους δίνουν αυτή τη μάχη σε όλη την Ελλάδα είναι τέτοια σπάστας άνθρωποι. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Όχι την πάρτη μας. Το κοινό καλό, την παράταξη και μακάρι να έρθουν και αυτά που θα μας κάνουν και εμάς να χαμογελούμε γιατί θα καταφέρναμε να είμαστε εμείς οι φορείς που θα σας στέλνουμε αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα. Το χαμόγελο που είδα σε πολλούς από εσάς σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχετε ελπίδα και αισιοδοξία. Καλό αγώνα, ευχαριστώ πολύ. Καλό τον σύντροφο Γιάννη Σακόπουλο για την ομιλία. Συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Αφού σας καλωσορίσω όλους με τη σειρά μου, να ευχηθώ σε όλους εμάς που σήμερα είμαστε εδώ ένα πετυχημένο καλό αγώνα. Δεν είμαστε 8 άτομα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, αλλά είμαστε πολλοί που αγωνιζόμαστε. Πολλοί και δυνατοί. Όλοι εσείς, άνθρωποι που δεν εξοδρομήσανε από τις ειρήνες της εξουσίας, άνθρωποι που δεν θέλησαν να βολευτούν σε δανεικές καρέκλες, να ανέβουν σε γέφυρες και πρόσκαιρες προοδευτικές συμμαχίες που επέμειναν στις αρχές τους, που δεν ξέχασαν ποτέ πως το ΠΑΣΟΚ πήγε την Ελλάδα μπροστά. Την έσωσε από την πτώχευση, την κράτησε στην Ευρώπη. Οι δυνάμεις συντήρησης της Νέας Δημοκρατίας και του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θέλησαν να εξαφανίσουν. Σήμερα το επιδιώκουν εις βάρος του κοινάλου, του κινήματος αλλαγής. Δεν ταιριάζει το κίνημα αλλαγής στο χέρι κανενός. Δεν μπορεί να είναι το γάντι τους. Στις εθνικές εκλογές θα συγκρουστούν τρεις κόσμοι. Αυτός της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, καθώς και το ιδεολογικό της πλαίσιο. Αυτός της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε ως αριστερά και εφάρμοσε συντηρητικό πρόγραμμα που χτύπησε τη μεσαία τάξη. Και αυτός της προόδου, της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας, του κοινωνικού κράτους και της ασφάλειας που εκφράζει το κίνημα αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, κύριοι, δεν έχει αφήγημα. Αυτά που λένε τώρα τα στελέχη του τα έλεγαν και πριν τις εκλογές και φάγανε 9,5 πόντους στο κεφάλι. Τώρα είναι η ώρα να συνδιαμορφώσουμε με τους πολίτες μια παράταξη με προοδευτικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε μαθήματα αριστεράς και αξιών από όσους τα πούλησαν όλα. Αυτά τα μαθήματα δεν είναι αποδεκτά και το πρόγραμμά μας είναι η ταυτότητα της κοινωνίας, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης μιας χώρας που ρήμαξαν. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν στην πολιτική με έναν άλλο τρόπο.
βασιζόμενη σε αξίες και ιδανικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών τους. Και είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Το κίνημα αλλαγής έρχεται με προτάσεις και πρόγραμμα για τον αγροτικό κόσμο και την πρωτεϊνή παραγωγή, για να διασφαλίσει την καλύτερη τη ζωή όσων είναι στον αλμυρό, αλλά και για να δώσει κίνητρα σε όσους έχουν φύγει να γυρίσει πίσω. Είμαι βέβαιος πως στις 7 Ιουλίου ο κόσμος του Αλμυρού θα στείλει το μήνυμα της νίκης των δυνάμεων της πρόοδου και της ανάπτυξης. Θα δώσουν δύναμη στο κίνημα αλλαγής, ώστε να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη κρίσιμη μέρα για τον τόπο. Η ψήφος σας έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της χώρας, αλλά και της περιοχής σας. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών σας. Το κίνημα αλλαγής θα στηρίξει τα μεγάλα έργα προοπτικής και ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο Αλμυρός, για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για να αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα, για να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, για να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντολογική αναβάθμιση της περιοχής, για να πετύχουμε τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων, για να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Γνωρίζω τα προβλήματα του τόπου σας ένα προς ένα. Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας και των Αγροτικών Ιατρίων, η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης του Αλμυρού της Ευσινόπολης, η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αλμυρού, η βασική ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, η βελτίωση της ασφαλτόστρωσης των δρόμων στο παραλιακό μέτωπο, η οδική σύνδεση του πτελεού με τις Νιές, η αξιοποίηση της όφριος που θα μπορούσε να είναι πηγή πλούτου. Δεν θα κουράσω άλλο, εγώ θα κλείσω πρώτον με ένα σύνθημα να συνεργαστούμε όλοι μαζί πάλι και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους σας που μείνατε στα δύσκολα, που μας δώσατε αυτό το ποσοστό στις ευρωεκλογές και μας δίνετε ελπίδα για κάτι καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας. Να ξέρετε ότι το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής είναι ένα νεανικό, νέο, δυναμικό ψηφοδέλτιο με παιδιά που απαρτίζουν από την καθημερινότητά μας, περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη, όπως και εσείς. Ξέρουμε τα προβλήματα και να ξέρετε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε πολλές λύσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από το πιο κυρίαρχο σύνθημα που παίζει τον τελευταίο καιρό. Γιατί να ψηφίσω κίνημα αλλαγής, μας ρωτάνε όλοι. Είτε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς κατεβαίνουμε με ένα σύνθημα και με μια απόφαση του συνεδρίου μας που λέει αυτόνομη πορεία. Θέλουμε να είμαστε η τρίτη εντολή και θα το παλέψουμε με τη βοήθεια τη δικιά σας. Η ανασυγκρότηση και η αυτόνομη πορεία του κινήματος αλλαγής είναι μονόδρομος. Είναι ο πολιτικός δημοκρατικός χώρος που σε κρίσιμες στιγμές προέταξε το εθνικό συμφέρον και σήμερα συναντά τους πολίτες και μαζί αποκαθιστά τις λειτουργίες των θεσμών στη χώρα που τα τελευταία χρόνια έχουν κατατροποθεί. Έχουμε ζήσει την κατάντια του πολιτικού συστήματος και των θεσμών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ ξέρω ότι ο Έλληνας είναι περήφανος λαός. Γιατί, φίλες και φίλοι, σκύψαμε το κεφάλι. Γιατί σκύπουμε το κεφάλι. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να δυναμώσει η Δημοκρατική Παράταξη, το κίνημα αλλαγής και να πάμε μπροστά. Η χώρα μας χρειάζεται. Ο τόπος το απαιτεί και εμείς είμαστε μπροστά. Έχουμε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, οι πολιτικές θέσεις πρέπει να είναι κρυστάλλινες,
οι διαχωριστικές γραμμές από τη σκοπιμότητα, την αναξιοκρατία της πελατειακής σχέσης και το κακώς εννοούμενο συνδικαλιστικών συντεχνιών είναι ξεκάθαρες. Η εσωτερική δημοκρατία και η διαδικασία λειτουργία του κινήματος έχουν τεθεί με νέους κανόνες δημοκρατίας και διάβειας. Η παρέμβαση στην κοινωνία πρέπει να γίνει με την υπενθύμηση των έργων του ΠΑΣΟΚ. Όλοι, για όλα, στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια φταίει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αναλάβει, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κοσμοϊστορικά γεγονότα καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν πολλά. Το οικογενειακό δίκαιο με την ισότητα των φύλων. Κυρίες μου, γνωρίζετε ότι πριν από το 81 υπήρχε νόμος του κράτους που έλεγε ότι ο άντρας είναι ανώτερος από τη γυναίκα. Και ήρθε ο μεγάλος ηγέτης μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η ισότητα των δύο φύλων. Το εσύ του Γιώργου Γεννηματά. Ένας φοβερός θεσμός για τα ελληνικά δεδομένα. Το ΑΣΕΤ του Αναστάση Παπονή, που προσπάθησε να βάλει μια αξιοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ακόμη σήμερα ισχύει για τα κόκκινα δάνεια. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι άλλο διαφορετικό τόσα χρόνια. Η διάβεια και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Αν βάζαμε ταμπέλες στα έργα υποδομής, γέφυρα Ρίου Αντιρίου, αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, Ολυμπιακά ακίνητα, μετρό της Αθήνας, Αττική Οδός, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια, σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις τι γράφουν. Έργα ΠΑΣΟΚ. Έργα ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τύρι δεν είναι κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η χώρα μας. Για την ακρίβεια, το ΠΑΣΟΚ έχτισε την Ελλάδα. Οι πολίτες απέκτησαν περιουσία, σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, οι αγρότες τρακτέρ και εργαλεία, οι βιοτεχνίες, εξοπλισμό και παραγωγή και στο τέλος αυτά μας κράτησαν στην Ευρώπη. Παρά την πτώχευση που ακολούθησε από τη Νέα Δημοκρατία και τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή το 2004-2009. Και φτάνουμε στην αχρίαστη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, των κυρίων Τσίπρα Καμένο, που παρέλαβε ένα χρέος 327 δις και μας παραδίδει, κύριοι, μετά από την αφέμαξη του ελληνικού λαού, ένα χρέος 375 δις. Όλα αυτά τα 4 χρόνια, τι κάνει, φορολογία, τίποτα άλλο. Και θυμόσαστε, εδώ και τόσα χρόνια ακούμε ανάπτυξη, μόνο ανάπτυξη δεν βλέπουμε, και μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν? Κάτι προσπαθούν να κάνουν και μπαίνουν μέσα στις τεχνίες και στο τέλος όλα ακυρώνονται εις βάρος του ελληνικού λαού. Α, θέλω να σας αναφέρω κάτι. Το κατακεφαλήν εισόδημα του Έλληνα το 1980 ήταν στις 4.650 ευρώ. Και ακούστε παρακαλώ, το 2011 το φτάσαμε στις 21.980 ευρώ. Από 4.650 σε 21.980 ευρώ. Οι αριθμοί φανερώνουν ανάπτυξη και άνοδο του ιδιωτικού μας επίπεδου. Το κίνημα αλλαγής με σταθερά βήματα αναπτύσσεται ταχύτατα. Θα αποτελέσει τον ισορροπιστή στη Νέα Βουλή. Ζητώ από εσάς να ψηφίσετε το κίνημα αλλαγής για να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο. Ζητώ από εσάς να ψηφίσετε το κίνημα αλλαγής για μια ισχυρή Μαγνησία. Γιατί, τι μπορεί να περιμένει η Μαγνησία από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή? Αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν στην κυβέρνηση, δεν έλυσαν ένα πρόβλημα, στην αντιπολίτευση τι θα καταφέρουν? Η Μαγνησία πρέπει να πιέσει. Η Μαγνησία πρέπει να διεκδικήσει και να προχωρήσει στη νέα εποχή ως πρωτοπόρος. Όλοι λέμε ότι είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε έναν ευλογημένο κόσμο. Τόπο. Στη Νέα Βουλή το κίνημα αλλαγής μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο τρόπο. Σας καλώ να διαβάσετε το πρόγραμμα Ελλάδα, το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής, τις 10 σημεία προτάσεις για το κοινωνικό κράτος, άλλωστε αυτό επιτάσσει το καταστατικό μας όραμα,
πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα για το κοινωνικό κράτος και για τη Μέρινα. Τα 12 συνένα βήματα για την αντιμετώπιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων, τις προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ήδη στο πρόγραμμά μας υπάρχει για 3 χρόνια 200 ευρώ σε κάθε νέο παιδί που έρχεται στην οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, τις 16 θέσεις για την παιδεία, την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση. Αφήνω τελευταία το αγροτικό και την υγεία. 2 πυλώνες που επέλεξα ως προτεραιότητα για τη Μαρμισία και τον τόπο μου τον Αλμυρό. Το κίνημα αλλαγής έχει καταθέσει 10 βασικές προτάσεις για το αγροτικό ζήτημα. Θα σας διαβάσω μερικές που μας ενδιαφέρουν. Άλλωστε και οι προλαλήσατες αναφέρανε το θέμα. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μας, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επανεξετάσουμε τη φορολόγηση των αγροτών με προοδευτική μείωση του φόρου εισοδήματος και της φορολογίας των ενισχύσεων. Την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Όπως γνωρίζετε, ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος πιο σκληρός νόμος για τους Έλληνες πολίτες. Η μείωση του κόστους παραγωγή με έμφαση στα αγροτικά εφόδια, την ηλεκτρική ενέργεια και την καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου. Έργα υποδομής με την αξιοποίηση του κάθε ευρώ που μπορεί να διεκτεθεί από τα κοινωνικά ταμεία για την ενεργειακή αυτοτέλεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και το νερό. Το νερό που δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός χάνεται. Ένας φίλος σήμερα από τη Λάρισα μου είπε ότι το 90, αρχές του 90, με εξωτερική πομόνα, στα 10 μέτρα, 15 μέτρα βρίσκανε νερό. Σήμερα φτάσανε στα 180, 200. Εγώ τους πληροφορώ εδώ στην περιοχή, και ας με διαψεύσουν οι φίλοι, στην περιοχή του Αλμυρού, έχουμε φτάσει κοντά στα 500, αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε τι κόστος έχει για τους αγρότες. Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Οι νέοι αγρότες χρειάζονται κατεύθυνση, γιατί μέχρι σήμερα επιχειρούν χωρίς ορίζοντα. Πρέπει να δοθεί λύση στη συνεταιριστική περιουσία των χρεοκοπημένων συνεταιρισμών. Αυτή η περιουσία ανήκει στους αγρότες και πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς, κύριοι. Οι Έλληνες πρέπει να πρωτοστατήσουν τον πρωτογενή τομέα και όχι να καταλήξουν εργάτες των μεγάλων φάμους, όπως θα ήθελαν κάποιοι οικονομικοί ιδεολογοί. Οι αγρότες πρέπει να διευκολυνθούν να μείνουν στον τόπο τους. Η Ήπεθρος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη στήριξή μας. Περήφανα θα θέλω να αναφερθώ και στις δεσμεύσεις του κινήματος αλλαγής για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όταν μειώνονται μισθοί, συντάξεις, τα είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν στα ύψη, το κοινωνικό κράτος διαλύεται, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει τουλάχιστον να έχουμε πρόσβαση όλοι οι Έλληνες στο σύστημα υγείας, το οποίο καταραίει. Τα κέντρα υγείας σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους και πολυδύναμα κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μία πρόταση του κινήματος αλλαγής για την υγεία. Ελεύθερη επιλογή του οικογενειακού γιατρού. Όλοι έχετε ακούσει την κυβέρνηση να προτείνει γιατρούς. Είναι ένα φοβερό σύστημα οικογενειακός γιατρός. Μετά την δημιουργία του ΕΣΥ, η πρόσβαση ολωνών των πολιτών στον οικογενειακό γιατρό εξυπηρετεί όλους τους πολίτες και περισσότερο διευκολύνει να λύσουν τα απλά πράγματα, ώστε ο κάθε πολίτης να μην τρέξει στο νοσοκομείο. Έμφαση στην πρόληψη. Σύσταση ειδικών κέντρων για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων. Θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Μονάδες που θα μπορούν να συσκευάζονται στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγεία μας, αλλά και θα εκτελούν αποκλειστικά το έργο τους. Μείωση της συμμετοχής των πολιτών στα φάρμακα. Όταν οι μισθοί και οι συντάξεις περιορίζονται, τουλάχιστον το κοινωνικό κράτος λέει ότι έχει δωρεάν περίθαλψη ιατρική και φαρμακευτική. Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία στις υπηκορυπές συντάξεις, ώστε να ελαφρύνει τους συνταξιούχους που δοκιμάζονται. Πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Πόσα χρόνια ακούμε, Φούλη, Λεωνίδα, τα νοσοκομεία έχουν μείνει με το 1/4 του προσωπικού. Ήρωες το προσωπικό και οι γιατροί,
σε αυτές τις συνθήκες, εξαγγελίας εξαγγελιών. Εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό 4-5 φορές να λέει μέχρι το τέλος του χρόνου 4.500 γιατροί. Ποιοι γιατροί, 4.500 που φύγαν στο εξωτερικό, 480.000 νέα παιδιά που τα αφήσαμε να φύγουν και δεν τους δίνουμε ούτε ένα κίνητρο να σκεφτούν πιθανή επάνωμα στην πατρίδα. Και να σας πω και κάτι. Για να σπουδάσει ένας νέος σήμερα γιατρός, μάλλον τρεις χώρες παράγουν γιατροί σήμερα. Η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Ελλάδα. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να σπουδάζουν γιατροί με ένα τεράστιο κόστος και να τους αφήνουμε ελεύθερους να πάνε στα υπόλοιπα κράτη. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκές χώρες παρακαλάνε τους δικούς μας να πάνε να σπουδάσουν δωρεάν γιατροί. Και εμείς αντί να έχουμε ένα εξαγωγικό προϊόν υψηλής ποιότητας, όπως είναι οι γιατροί μας και οι υπόλοιποι επαγγελματίες, τους αφήνουμε να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν. Αλήθεια, πόσο καιρό περιμέναμε γι' αυτό τον οδηγό του ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, πώς αξιοποιήθηκαν από τους βουλευτές μας 6.500 υπογραφές συμπολιτών μας, γιατί όλοι οι γονείς, έχοντας μικρά παιδιά, υπάρχει εδώ και 4 χρόνια, δεν υπάρχει παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας. Τι κάνανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα. Έχουμε τη γνώση και τη δύναμη. Το κίνημα αλλαγής έχει ξεκάθαρες θέσεις. Στον Αλμυρό η συνεργασία μας με τη νέα Δημοτική Αρχή είναι τέλεια, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Άλλωστε ένα κομμάτι της Δημοτικής Αρχής μέχρι προχθές ήμουνα και εγώ. Ισχυρό κίνημα αλλαγής σημαίνει ισχυρή φωνή του κόσμου, της εργασίας, της παραγωγής, της επιστήμης, της νέας γενιάς. Ζητώ να στηρίξετε το κίνημα αλλαγής, να μου δώσετε τη δύναμη να εργαστώ για την Ελλάδα, για μας, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας, τη Μαγνησία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλό το Γιάννη, και την Ελένη να φούνε πάνω. Θα το κρατήσουμε το λίγο σίγουρα, πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Από τους οίκους της μουσικής του, μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ.